με τους κωδικούς του πρωτότυπου κλειδιού. Με ταχύτατες κινήσεις χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν. Τα θύματα τους μιλούν στο live news και εξιστορούν τα γεγονότα. Την αναπάντεχη περιπέτεια που έζησαν όταν ένα πρωί διαπίστωσαν πως τα αυτοκίνητά τους είχαν κάνει φτερά και τα χρήματα που χρειάστηκε να πληρώσουν όταν τα βρήκαν για να μπορέσουν να τα βάλουν και πάλι μπροστά. Το ίδιο δρομολόγιο. Από περιοχές της Αττικής που ήταν παρκαρισμένα στη Θεσσαλονίκη και τον Εύρο για διακίνηση μεταναστών. Με τα οχήματα να εντοπίζονται μέρες μετά με ζημιές χιλιάδων ευρώ που έπρεπε να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες τους. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο, ήταν παρκαρισμένο σε ένα δρόμο δημόσιο. Δηλαδή πραγματικά είναι ένα βήμα μπροστά σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφαλείας οι ληστές. Ο κύριος Γιώργος είχε παρκάρει το αυτοκίνητο που βλέπουμε κάτω από το σπίτι του στον Κολωνό. Βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα και δεν κατάλαβε το παραμικρό. Γύρω στις 8.30 το πρωί κατέβηκε κάτω γιατί χρειαζόταν να φύγει και διαπίστωσε το αυτοκίνητο λείπει. Το αυτοκίνητό του βρίσκεται στα χέρια Σπύρας που χωρίς κανένα δισταγμό παίρνει το δρόμο για τον Εύρο από την Εθνική Οδό. Μας τηλεφώνησαν από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, όπου μας είπαν πως το αυτοκίνητο είχε βρεθεί τρακαρισμένο. Το όχημα εντοπίζεται στη Θεσσαλονίκη, με το κόστος των ζημιών να κυμαίνεται, όπως μας λέει ο ιδιοκτήτης, από 6 έως 7.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα, όπως και επίσης σκέφτομαι πώς θα είναι όταν με το καλό θα το αντικρίσουμε το αυτοκίνητο και θα μπούμε μέσα το πώς θα νιώσουμε ακόμα και αν φτιαχτεί. Ο κύριος Χρήστος εξηγεί στο Live News πως έκανε φτερά το δικό του αυτοκίνητο από την Πετρούπολη. Εδώ ήτανε που βάλανε και προφανώς λυγίσαν εδώ το λεπτό σημείο και βάλαν μέσα κάποιο σίδηρο, πιάσαν το λευγέ, τον ανοίξανε και είχαν την κάρτα προφανώς έτοιμη, τη βάλανε και φύγανε. Οι δράστες, όπως μας λέει, αποδείχθηκαν ψύχρεμοι και διαβασμένοι. Βάλαν προφανώς, ανοίξαν την πόρτα και σίγουρα είχαν δισκέτα δική τους έτοιμη. Τη βάλαν, το πήραν, φύγανε σαν κύριοι. Και το δικό του αυτοκίνητο πήρε το δρόμο για τη Βόρεια Ελλάδα, με τους αστυνομικούς να είναι βέβαιοι από την πρώτη στιγμή για αυτά που έκρυβε η κλοπή. Έκανα την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα. Μου είπαν μην ανησυχείς, θα το βρούμε στη Μακεδονία όμως. Στην ίδια γειτονιά, όπως μας λέει, σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα άλλες 5 κλοπές αυτοκινήτων. Εμένα ήταν η ζημιά στο κατράν, το οποίο δεν το άλλαξα. Την πόρτα μου έφτιαξα και στο πόρτ παγκάζ πετάξανε το πάτωμα γιατί είχαν βάλει 2 άτομα σίγουρα εκεί πίσω. Οι κλοπές αυτοκινήτων από σπήρες που διακινούν μετανάστες συνεχίζονται, με τις καταγγελίες να είναι συνεχείς και τις εικόνες να δίνουν απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα. Ο κύριος Κορδιάς είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Κορδιά. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο. Σκόρδιας απλά. Όλοι το κάνουμε. Και θα μου το συγχωρήσετε και δεν θα το επαναλάβω. Πρόστο. Εντάξει. Λοιπόν. Και άλλη μία μικρή διόρθωση, όχι ότι έχει τόσο σημασία. Η σύζυγός μου ήταν στον Κολωνό γιατί ήταν σε συγγενικό της πρόσωπο που χρειάζεται να μεταφέρεται καθημερινά στο νοσοκομείο. Δεν είναι το σπίτι μας στον Κολωνό. Το σπίτι είναι στη Βούλα. Απλά διευκρινιστικά. Ήταν εκεί για το λόγο. Αυτοκίνητο κλάπηκε από τον Κολωνό. Ακριβώς. Πότε έγινε το περιστατικό, κύριε Σκόρδια? Το περιστατικό έγινε βράδυ Τετάρτης 23 Αυγούστου προς Πέμπτη 24. Δηλαδή η σύζυγός μου κατέβηκε το πρωί στις 24 για να μπορέσει... Την προηγούμενη εβδομάδα εννοείται. ...κάποιες δουλειές. Την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Ακριβώς. Και το αυτοκίνητο είχε κάνει φτερά. Η ίδια μάλιστα αρχικά νόμιζε ότι θα το είχε παρκάρει κάπου αλλού, αλλά ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι που είχε κάνει τη διανυκτέρευσή της, οπότε... Το έχασε, πήγε, έκανε την δήλωση στην αστυνομία. Πού το βρήκατε εσείς το αυτοκίνητο και πότε? Το βρήκαμε, μας πήραν τηλέφωνο την επόμενη μέρα, την Παρασκευή 25 Οκτώβου το πρωί, από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, όπου μας είπαν ότι βρέθηκε το αυτοκίνητο τρακαρισμένο και μάλιστα και με την η μία ρόδα μπροστά είχαν αλλάξει, είχαν βάλει τη ρεζέρβα, προφανώς από το τρακάρισμα καταστράφηκε η ζάντα κτλ. Είναι τρακαρισμένο μπροστά όλος ο προφυλακτήρας, το φανάρι. Αυτό το αυτοκίνητο, επειδή από κάτω έχει και κάποια συστήματα ηλεκτρονικά όπως ραντάρ, κάμερα, καταλαβαίνετε, ναι, η ζημιά, ναι, δεν είναι απλά ένας προφυλακτήρας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Δυστυχώς το αυτοκίνητο ακόμη δεν έχει έρθει στην Αθήνα, διότι αυτός είναι άλλος κυκαιώνας.
και περιμένουμε να δούμε τι άλλες ζημίες μπορεί να έχει εσωτερικά, ηλεκτρονικά, ενδεχομένως το immobilizer. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά, να το πούμε απλά. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, ξέρουμε όλοι πού μπορεί να φτάσει ένας τέτοιος λογαριασμός. Κύριε Σκόρδια, τι το κάνανε το αυτοκίνητό σας? Κοιτάξτε, από ό,τι μας είπαν, καταρχήν να σας πω ότι η αστυνομία έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και δεν πίστευα ότι θα το βρουν τόσο γρήγορα. Μας το είπαν από την πρώτη στιγμή, το είπαν στη σύζυγό μου, ότι αν δεν βρείτε το αυτοκίνητο τις πρώτες 24 ώρες, ενδεχομένως 48 μετά, οι πιθανότητες λιγοστεύουν πάρα πολύ. Είναι φανερό ότι επειδή το αυτοκίνητο είναι ένα τύπου SUV ή μικρό SUV βλέπουμε, και το προτιμούν πάρα πολύ, ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε για λαθρομετανάστες. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Τα κλέβουνε το βράδυ. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο δείξατε στο βίντεο. Θα δείξουμε και τώρα κάτι πιο σύγχρονο. Και από εκεί και πέρα, την ίδια στιγμή που το κλέβουνε, καταλαβαίνω, πηγαίνουν στη Βόρεια Ελλάδα, πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Εμάς τώρα υπήρξε η ιδιομορφία με τις πυρκαγιές και τα λοιπά, και πιστεύω ότι κάπου εκεί συνέβη κάποιο ατύχημα στην Αναμπουμπούλα με τα περιοριστικά αστυνομία. Πάντως βρέθηκε τρακασμένο. Το εντυπωσιακό δε είναι ότι από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου μας παρακάλεσαν να πάμε πολύ σύντομα να το πάρουμε, το συντομότερο, ο αξιωματικός υπηρεσίας, διότι δεν είχαν χώρο και καθημερινά βρίσκουν τουλάχιστον 4 με 5 αυτοκίνητα. Βρίσκουν. Σκεφτείτε πόσα δεν βρίσκουν. Ένα τελευταίο ερώτημα. Με αυτονόητη σχεδόν απάντηση. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και είχε και συναγερμό? Σωστά. Εργοστασιακό συναγερμό, κλειδωμένο. Κανονικότατα έχουμε και τα δύο κλειδιά. Και μετά βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το πόσο δύσκολο είναι να έρθει ένα αυτοκίνητο. Αφήστε το τώρα, γιατί αυτό είναι το επόμενο μας θέμα. Γιατί είναι ταλαιπωρία. Σου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο, έχεις να πληρώσει και τη ζημιά και ψάχνεις να χαθείς τη γραφειοκρατία για να φέρει ένας γερανός που θα το χρυσοπληρώσει επίσης το αυτοκίνητο πίσω στην Αθήνα. Γιατί τελειώς δεν έρχεται. Λοιπόν, κύριε Σκόρδια, σας ευχαριστώ πολύ γιατί μας βοηθάτε να δημοσιοποιήσουμε μήπως και γλιτώσουμε κάποιους ανθρώπους.